Οι Ρώσοι επιτέθηκαν για πρώτη φορά στο Κουπιάνσκ, πλήττοντα Ουκρανικέ θέσει στον αστικό ιστό, στην αριστερή οχθή του ποταμού Οσκίλ, καθώ αποχώρησαν χιλιάδε Ουκρανοί για να ενισχύσουν το μέτωπο του Ποκρόβσκ. Έτσι, για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από την πόλη αυτή, το φθινόπωρο του 2022, επιστρέφουν στην περιμετρό τη με σκοπό την ανακατάληψή τη. Τα πυρά προέρχονται από ρωσικά άρματα μάχη που συγκεντρώθηκαν χωρί καμία αντίσταση από του Ουκρανού στη δεξιά όχθη του ποταμού. Οι Ουκρανοί μετέφεραν μεγάλο μέρο των δυναμεών του από το Κουπιάν στο Ποκρόβσκ, κάτι που επέτρεψε στου Ρώσου να καταλάβουν μια πολύ μεγάλη περιοχή. Επίση, τα ρωσικά τεθωρακισμένα διένυσαν με ευκολία μια απόσταση χιλίων εκατομέτρων και έφτασαν στην Κλουσκόβα. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για του Ουκρανού, ούτε στο Ποκρόβσκ, καθώ μετά την Λισόβκα έχασαν και το Σουκό Ιαρ και καταλείπουν τον αυτοκινητόδρομο Ε50, όπω και τι υδροδρομικέ γραμμέ, αποχωρώντα προ τα δυτικά. Οι Ουκρανοί φαίνεται να αποχωρούν μαζικά για να αποφύγουν το καζάνι που έχουν δημιουργήσει οι Ρώσοι. Αυτό που φαίνεται στους χάρτες όλα τα μέτωπα είναι πως οι Ρώσοι πραγματοποιούν ταχύτατη προέλαση, κάτι που δεν έκαναν ποτέ μέχρι τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ακόμη και στο Κούσκ κινητοποίησαν 60.000 στρατιώτε για να εκδιώξουν του Ουκρανού από το ρωσικό έδαφο και ήδη έχουν ανακαταλάβει 12 οικισμού. Βλέποντα τη συνολική εικόνα των ρωσικών κινήσεων, είναι πλέον σαφέ ότι η Μόσχα θέλει να προλάβει τι αμερικανικέ εκλογέ και να επιτύχει τα μέγιστα δυνατά εδαφικά ωφέλη. Στόχο των Ρώσων είναι η πλήρη αποκατάσταση του ρωσικού εδάφου στο Κούσκ και η κατάληψη των πόλεων που Στορέτσκ, Τσάζιβ Πιάνσκ Βούλενταρκ, ίσω και του Σεβέρσκ. Γνωρίζουν ότι υπάρχει με μεγάλη πιθανότητα να κερδίσει τι εκλογέ στι ΗΠΑ ο Ντόναλτ Τραμπ, ο οποίο από τι 20 Ιανουαρίου του 2025 που θα αναλάβει την Προεδρία θα προωθήσει αμέσω τα σχέδιά του για ειρήνευση στην Ουκρανία. Έτσι, η Μόσχα θεωρεί ότι αν έχει καταλάβει τι πόλει αυτέ και έχει αποκαταστήσει το ρωσικό έδαφο, θα μπορεί να εμφανίσει στη ρωσική κοινωνία το αποτέλεσμα του πολέμου ω νικηφόρο.